Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και με πολύ χαρά θα πάμε να συνδεθούμε μέσω της τεχνολογίας, μέσω Viber, με τον αγαπημένο ηθοποιό, τον κύριο Σωτήρη Καλυβάτση. Καλό απόγευμα, κύριε Καλυβάτση. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Καλυβάτση, σήμερα έχουμε μια επικοινωνία μαζί σας με αφορμή, εκτός των άλλων, και την παράσταση του ΑΡΚΑ εκτός ελέγχου που παρουσιάζεται την Κυριακή στα Νέα Μουδανιά στην Χαλκιδική. Μια παράσταση η οποία μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, καθώς ο ΑΡΚΑΣ, τον γνωρίζουμε, βλέπουμε και την αφίσα, είναι ο γνωστός κωμικογράφος, σκητσογράφος, γελιογράφος, και από ό,τι καταλαβαίνουμε ότι εσείς έχετε με την παράσταση έχετε κάνει μια απόδοση θεατρική των κειμένων του ΑΡΚΑ, των σκίτσων του ΑΡΚΑ, των ιστοριών του ΑΡΚΑ. Αυτά που τα έχουμε διαβάσει θα τα δούμε τώρα στη θεατρική σκηνή. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Δεν έχουν αλλαχτεί τα κείμενα, δεν έχει πειραχτεί τίποτα. Ουσιαστικά έχει γίνει μία σειραφή με έτσι έναν ιδιαίτερο τρόπο για να είναι και εύκολο να το παρακολουθήσει ο θεατής. Των κειμένων του ΑΡΚΑ. Είναι δηλαδή σαν να διαβάζετε ένα κόμιξ, απλά δεν το διαβάζετε, παρουσιάζετε μπροστά σας. Λοιπόν, να δούμε λίγο το τρέιλερ της παράστασης και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας. Βεβαίως. Εκτός ελέγχου, η νούμερο 1 κωμωδία της χρονιάς με τα κείμενα του ΑΡΚΑ σε καλοκαιρινή περιοδία. Παλιοί και νέοι εμβληματικοί ήρωες του ΑΡΚΑ παρουσιάζονται σε ένα θέαμα αδιάκοπου γέλιου και ανατροπών για όλη την οικογένεια. Πρωταγωνιστούν Σωτήρης Καλυβάτσης, Γιώργος Γαλίτης, Χρήστος Τρυπόδης, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, Δημήτρης Αγοράς, τα παιδιά Μανώλης Γκίνης Αθηνά Τρυπόδη και ο Παντελής Καναράκης. Εισιτήρια viva.gr. Λοιπόν, από την αφίσα και το τρέιλερ βλέπουμε ότι εσείς σίγουρα παίζετε τον Ιστοβίτη εκτός των άλλων. Αυτό είναι που παραπλανούμε τον κόσμο επίτηδες. Εγώ κάνω το Μοντεχρίστο. Α, μάλιστα. Κάνω το Ποντίκι που συνεννοείται και μιλάει με τον Ιστοβίτη. Επίσης, κάνω όπως και όλοι μας κάνουμε από 2, 3 ίσως και 4 ρόλους. Κάνω στη ζωή μετά και το διάβολο. Α, υπέροχο. Και κάνω το Ναπολέον, αυτό το συμπαθέστατο παππού, ο οποίος με τη γιαγιά έχουν τα σεξουαλικά τους και όχι μόνο θέματα. Και στο Μαλί με Μαλί, στο κομμωτήριο, τη γιαγιά Ιουλία. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η χαρά του να παίζουμε τα κείμενα του ΑΡΚΑ, γιατί είναι τόσο συμπυκνωμένος ο λόγος και τα μηνύματα είναι σαν βελάκια, φεύγουν κατευθείαν μέσα από το χιούμορ του ΑΡΚΑ και η ανταπόκριση ταυτόχρονα του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινήσαμε το χειμώνα στον ελληνικό κόσμο, κάτω στην Αθήνα, πραγματικά δεν περιμέναμε δηλαδή να έχουμε και τέτοια αποδοχή. Όχι γιατί δεν είναι ωραία η παράσταση ή τα κείμενά μας, απλά γιατί είναι τέτοια η εποχή, ο κόσμος δύσκολα, ξέρω εγώ, να μπει σε ένα κλειστό χώρο αρχικά. Λόγω του COVID. Αλλά, απ' την άλλη είναι τέτοια η δίψα και ειδικά για κωμωδία, που είμαστε κι εμείς πραγματικά εντυπωσιασμένοι και πάρα πολύ χαρούμενοι που γεμίζουν τα θέατρα και μια μισή ώρα όλοι περνάμε τόσο καλά. Πιστεύετε ότι ο κόσμος που έρχεται να δει την παράσταση έχει διαβάσει τα κόμιξ του ΑΡΚΑ ή έρχεται να δει τους αγαπημένους του ηθοποιούς σε μια θεατρική παράσταση? Θα σας πω τι μας συμβαίνει. Υπάρχουν σίγουρα, ακούγοντας όλοι ΑΡΚΑΣ, είναι ένα μεγάλο συν για να έρθουν στην παράσταση. Υπήρξαν και περιπτώσεις που την ώρα που πάω να πω είτε εγώ είτε κάποιος άλλος άνθρωπος κάποια ατάκα, την ακούμε από κάτω. Υπάρχουν αρκομανείς άνθρωποι που διαβάζουν με τα μανία σαρκά και τα ξέρουν απ' έξω κυριολεκτικά. Και επειδή όπως σας είπα δεν έχουν πειραχτεί τα κείμενα από εμάς και από τον Δημήτρη τον Αγορά που έχει κάνει τη διασκευή και τη σκηνοθεσία,
Ακούμε, δηλαδή συμμετέχει ο κόσμος με έναν τρόπο πέρα του γέλιο που είναι 100%, δηλαδή όποιος έρθει μια μισή ώρα του υπόσχομαι ότι θα ξεχαστεί και θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Ούτως ή άλλως και πολλοί Θεσσαλονικοί θα είναι την Κυριακή στα Νέα Μουδανιά που θα πάνε να παραθερήσουν, οπότε είναι ευκαιρία μετά να δουν και μια καλή παράσταση και να γελάσουν, να διασκεδάσουν και να απολαύσουν τα κείμενα του Αρκά μέσα από την παράσταση. Να σας ρωτήσω, κύριε Καλυβάτη, εσείς είχατε διαβάσει, διαβάζατε τον Αρκά πριν ασχοληθείτε θεατρικά μαζί του? Βεβαίως διάβαζα Αρκά και το διάβαζα από τότε που ήμουν μικρός για κάποιους λόγους που προφανώς είναι γνωστή σε όλους. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας? Είχα κόλλημα με το Γουρούνι και με το Κόκορα παλιά. Ναι, ναι. Στη συνέχεια με τον Ισοβίτη και με τον Μοντεχρίστο και πραγματικά μετά μου ήρθαν τώρα στη ζωή μου όλα αυτά. Και είμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενος. Τον γνωρίσατε τον Αρκά? Όχι, δεν τον έχουμε γνωρίσει. Κάνει κάτι κόλπα. Έχει έρθει, έχει παρακολουθήσει, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δύο παραστάσεις. Κανονικά έκοψε εισιτήριο, δεν είπε κανένα τίποτα. Έκριψε μια γωνία, ούτε τον έχουμε δει, ούτε μόνο Δημήτρης ο Αγοράς έχει κάνει κάποιες συναντήσεις μαζί του, που κι αυτές είναι ελάχιστες. Επίσης πρέπει να πούμε... Άρα έχει την έγκριση του όμως. Βεβαίως, δεν γινόταν διαφορετικά, γιατί αυτός μόνο μπορεί να μας δώσει τα κείμενα για να τα διαχειριστούμε και πριν ξεκινήσει η παράσταση πάντα βλέπει τι πρόκειται να... βλέπει στο χαρτί δηλαδή τι πρόκειται να πούμε και τι δεν πρόκειται να πούμε. Επίσης μας έχει παραχωρήσει όλα του τα κείμενα εκτός από το Θανασάκι, εκτός από τα καινούργια, που το Θανασάκι φαντάζομαι ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και αυτό εμφανίζεται στη σκηνή του θεάτρου. Προς το παρόν όμως έχουμε όλο αυτό το τεράστιο υλικό το οποίο μας βοηθάει και μας να ανανεώνουμε την παράσταση, να βγάζουμε πράγματα. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι είναι και ουσιαστικά είναι η πέμπτη σεζόν που γίνεται η παράσταση. Απλά είχαμε κάνει ένα μικρό διάλειμμα λόγω της πανδημίας. Επειδή έχετε ασχοληθεί και με τη σάτυρα και με την κωμωδία και τώρα αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είναι κείμενα που δεν έχουν γραφτεί για θέατρο, έχουν γραφτεί για κόμιξ και πρέπει να παρουσιαστούν στο θέατρο. Το αντιμετωπίσατε, το προσεγγίσατε τους ρόλους διαφορετικά από τους υπόλοιπους που έχετε κάνει? Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα, αν υποθέσουμε ότι είναι πρόβλημα για έναν ηθοποιό στο να αποδώσει κάτι τέτοιο, είναι ότι ο Αρκάς, ας πούμε, λέει μια ιστορία μέσα σε τέσσερα καρέ. Δεν έχει πολλή κίνηση, δεν έχουν αυτό, οπότε είναι και συμπυκνωμένος ο λόγος, δεν είναι περιφραστικός, δεν λες για να καταλήξεις. Είναι μετρημένα κουκιά. Μόλις λοιπόν συνειδητοποιήσεις και κατανοήσεις τον τρόπο με τον οποίο γράφει, μετά σου λύνονται όλα σου τα θέματα. Δεν χρειάζεται καμία υπερβολή από τον ηθοποιό. Έχει απλά να δει, γιατί πρέπει να σας ομολογήσω ότι πέρασα πολλή ώρα πριν να ξεκινήσουν οι παραστάσεις, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τον Ισοβίτη, για να δω πώς είναι ο χαρακτήρας ουσιαστικά του Μοντεχρίστο. Γιατί δεν κάνει πολλά, κάθεται σε μια γωνία, ούτε φωνάζει, ούτε αυτόνει, απλά καρφώνει τις ατάκες του. Μόλις λοιπόν το μπει στον τρόπο του Αρκά, τα πράγματα λύνονται και είναι πάρα πολύ εύκολα και εύπεπτα και για τον κόσμο στη συνέχεια. Κάνετε θέατρο, έχετε κάνει φυσικά τηλεόραση και κινηματογράφο. Σας αρέσουν και τα τρία το ίδιο ή ξεχωρίζετε κάτι? Κοιτάξτε να δείτε, η αμεσότητα του θεάτρου πραγματικά χαροποιεί, φαντάζομαι, τους περισσότερους ηθοποιούς. Γιατί είναι κάτι το οποίο το εισπράττεις εκείνη τη στιγμή, δηλαδή από τις αντιδράσεις του κόσμου συνειδητοποιείς και πόσο καλά ή μη καλά κάνεις τη δουλειά σου.
Τα υπόλοιπα είναι εξίσου ενδιαφέροντα, δηλαδή ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι λίγο πιο σβέλτη, δεν εμβαθύνει τόσο πολύ. Ο κινηματογράφος πάλι είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ένα είδος τέχνης πολύ ολοκληρωμένο. Mm-hmm. Γι' αυτό και χρειάζονται άλλος χρόνος για τη τηλεόραση, άλλος χρόνος για το κινηματογράφο. Μου αρέσουν και τα τρία. Αν έπρεπε να τα βάλω με προτεραιότητα, θα σας έλεγα ότι πρώτα για μένα είναι το θέατρο και στη συνέχεια είναι ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Παρόλο που σας έχουμε συνδυάσει ως παιδί της τηλεόρασης. Ναι, γιατί η δουλειά που κάναμε τότε ήταν ένα τηλεοπτικό προϊόν, ας το πω έτσι, γιατί καλώς ή κακώς έτσι είναι. Το ΑΜΑΝ ήταν και τόσα χρόνια, αλλά ήταν πάλι ένα είδος τηλεόρασης λίγο πιο γρήγορο, λίγο ναι. πιο χρωματιστό. Διαφορετικό ήταν, ναι. Ναι, και η σάτυρα βέβαια που για κάποιους λόγους είναι φυτεμένη μέσα μου, γιατί πρέπει να σας ομολογήσω ότι έτσι ζω. Ναι, έχετε, βεβαίως σας έχουν συνδυάσει όλους με τη σάτυρα και την κωμωδία. Θα θέλατε να δοκιμαστείτε και σε μη κωμικούς ρόλους, κάτι διαφορετικό? Κάναμε μια δοκιμασία, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, η οποία όμως δεν ευδοκίμησε λόγω του κορονοϊού. Mm. Πέρσι δηλαδή το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε, κάναμε πρόβες σε ένα θεατρικό στο Λιωμένο Βούτυρο, που είναι και από εδώ ένα έργο του Σάκη του Σερέφα, που πεζόταν και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για πολλά χρόνια, με πολύ μεγάλη επιτυχία, και έχει να κάνει με μια γυναικοκτονία που είχε γίνει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του 50. Και εκεί διαπιστώσαμε όλοι μαζί, και ο σκηνοθέτης και οι συνάδελφοι και εγώ, ότι έχω και πολλά δραματικά στοιχεία μέσα και μπορώ να τα απεξέλθω. Αλλά δυστυχώς λόγω του κορονοϊού έκλεισε το θέατρο και δεν έγινε ποτέ αυτή. Είναι κάτι που πραγματικά είναι στοίχημα για μένα και άρα μου αρέσει. Άρα το σκέφτεστε ξανά για το μέλλον? Το σκέφτομαι, αν και πρέπει να σας ομολογήσω ότι η χαρά μου και το πώς γεμίζει η ψυχή μου κάνοντας τους ανθρώπους να γελάνε και να περνάνε καλά, είναι κάτι το ξέχωρο και είναι η ζωή μου. Δηλαδή μου αρέσει, έτσι θέλω να είμαι. Γιατί άλλωστε δράμα και κλάμα μας προσφέρει απλόχερα η πραγματικότητα στην οποία βρισκόμαστε. Οπότε θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους να ξεφεύγουν από αυτό και να κάνω ένα μικρό διάλειμμα στα στενάχωρα. Από την άλλη όμως πάλι είναι η δουλειά μου, είναι η τέχνη μου και θα με ενδιέφερε πάρα πολύ κάποια στιγμή να κάνω και κάτι δραματικό. Η σάτυρα που γίνεται, ας πούμε τώρα οι σατυρικές εκπομπές έχουν αλλάξει κάπως. Δηλαδή πιο πολλοί τώρα βγαίνουν και σχολιάζουν δείχνοντας κάποια βίντεο από άλλες εκπομπές. Παλιότερα η σάτυρα γινόταν από τον, ας πούμε, ο Μητσικώστας, εσείς κάνατε και σκετσάκια, κάνατε ρόλους. Ήταν διαφορετικά το ίδιο. Ναι, ουσιαστικά παλιότερα δημιουργούσαμε την εικόνα. Ενώ τώρα παίρνουμε μια έτοιμη εικόνα. Οι εναπομείναντες βέβαια, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι δυστυχώς δεν έχουν μείνει πολλές σατυρικές εκπομπές. Ουσιαστικά είναι μόνο οι παλιοί μου συνάδελφοι και ο Νίκος Μουτσινάς κάτω στην Αθήνα. Που κάνουν όμως τον σχολιασμό που είπαμε, δεν είναι... Ένα σχολιασμό, ναι. Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά έτσι κι αλλιώς έχω την αίσθηση ότι η σάτυρα, όπως και κάθε είδος θεάτρου, τέχνης, δεν τελειώνουν ποτέ. Γίνονται κύκλοι, θα βρούμε το σύγχρονο τρόπο για να προχωρήσουν. Η επιθεώρηση είναι κάτι που σας εκφράζει? Βεβαίως, φτάνει να γίνεται σωστά. Mm-hmm. Σωστά. Η επιθεώρηση είναι ένα είδος που έχει να κάνει με πολιτικό λόγο. Και δεν λέω για κομματικό λόγο, λέω για πολιτικό λόγο. Η επιθεώρηση ήταν κάτι που
γινόταν και κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής. Ήτανε, δηλαδή, δυστυχώς και αυτή λίγο παρασύρθηκε μέσα στα χρόνια από την τηλεόραση και έγινε ουσιαστικά σαν μια τηλεοπτική επιθεώρηση. Δηλαδή αυτά που λέγονται στην τηλεόραση αναπαράγονται γιατί είναι ιδιαίτερα εύκολο να αναπαραχθούν. Η επιθεώρηση, έχω την αίσθηση ότι ασχολείται πιο πολύ κανονικά με την καθημερινότητα και με την, και με τη ζωή των ανθρώπων, έτσι όπως ζουν και βιώνουν, και όχι με την τηλεοπτική πραγματικότητα. Εδώ φτάσαμε σε κάποια σημεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαινε στην τηλεόραση για κάποιο λόγο άσχετο να γίνεται φιγούρα της επιθεώρησης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Ας πούμε ο συμπροταγωνιστής σας, ο Γιώργος ο Γαλίτης, που γράφει επιθεωρήσεις, αν σας πρότεινε κάτι θα το σκεφτόσασταν δηλαδή. Δεν το συζητάμε, ίσα ίσα. Και τώρα που έχουμε ανταμώσει, γιατί δεν είχαμε συνεργαστεί, γνωριζόμασταν, δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ, ήδη έχουμε αρχίσει και ανοίγουν τα μυαλά μας και επικοινωνούμε διαφορετικά και δεν θα τρόμαζα ή δεν θα μου φαινόταν περίεργο αν στα επόμενα χρόνια κάναμε κάτι μαζί. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, επιθεώρηση όπως μας το περιγράψατε. Κάτι διαφορετικό όπως έκανε ας πούμε στα νυχτερινά κέντρα που εμφανιζόταν ο Χάρη Κλίν ή ο Τζίμις Πανούσης, κάτι τέτοιο το κάνατε? Βεβαίως και έκανα. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα με μία μικρή μπάντα και με κείμενα του Στέλιου του Κάτσαρη, ενός πολύ καλού συνεργάτη που είναι μουσικός και σεναριογράφος. Ήμασταν για μία τριετία παντού. Δεν ήμουνα δηλαδή ούτε το χειμώνα έμενα στην Αθήνα. Γυρνούσαμε από πόλη σε πόλη, σε μικρά μαγαζιά και μουσικές σκηνές και τα χώναμε. Μάλιστα. Οπότε είναι και αυτό κάτι που ενδεχομένως θα δοκιμάζονται ξανά, ειδικά τώρα που ανοίγουν τα πράγματα και μπορούμε και σε μικρά μαγαζιά να πηγαίνουμε λόγω COVID που ήταν αδύνατο. Ναι, λόγω COVID ανοίγουνε. Πολύ φοβάμαι όμως ότι λόγω ακρίβειας το χειμώνα θα αρχίσουν να ξανακλίνουνε. Δεν έχετε καθόλου άδικο. Και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς, αν και είμαι φύση και θέση αισιόδοξο άνθρωπος, το βλέπω να έρχεται και κατανοώ ότι οι άνθρωποι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ, όλοι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ το χειμώνα και πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι πάλι από τη διασκέδαση θα αρχίσουν να κόβουμε στην αρχή και θα ζοριστούμε λίγο παραπάνω οι ηθοποιοί και τα θέατρα, αλλά να δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί ο Πούτιν να αλλάξει γνώμη, μπορεί οι πολιτικοί μας να συνεννοηθούν, μπορεί πολλά. Ευσεβείς πόθη θα σας πει κάποιος, κύριε Καλυβάτση, ευσεβείς πόθη όλα αυτά. Ότι... Ναι, γιατί το βλέπω μάλλον στη σφαίρα της φαντασίας όλο αυτό. Πριν από αρκετά χρόνια είχατε συνεργαστεί και με έναν, μια άλλη μεγάλη μορφή που έκανε και αυτός σάτυρα, που έκανε και αυτός τραγούδι, το Σάκη τον Μπουλά. Πώς ήταν εκείνη η συνεργασία, τι θυμάστε από το Σάκη τον Μπουλά? Από το Σάκη τον Μπουλά θυμάμαι πάρα πολλά και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός, όχι απλά μόνο και που τον γνώρισα τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερος, με πάρα πολλές γνώσεις, με ένα τρομερό ταλέντο, το οποίο δυστυχώς χάθηκε κι αυτός νωρίς, γιατί είχε πολλά πράγματα να μας δώσει και να μας πει ακόμα. Δεν ξέρω αυτό. Είχατε επηρεαστεί, παραδείγματος χάρη. Μέσα στα δώρα της ζωής μου. Η συνεργασία με τον Μπουλά, μάλιστα. Είχατε, τα πρώτα χρόνια που κάνετε σάτυρα, από ποιους είχατε επηρεαστεί? Ας πούμε, είχατε επηρεαστεί από τον Ζουγανέλη Μπουλά, από τον Χάρη Κλίν, από τον Λαζόπουλα, από τον Πανούση, από ποιους είχατε επηρεαστεί? Θα σας πω, όλοι αυτοί είχαν συμβάλει, αλλά ο βασικός μου επηρεασμός, πέρα του χαρακτήρα και του έμφυτου, ότι υπάρχει μέσα μου, ήταν και από την κατασκήνωση της ΧΑΝ στη Χαλκιδική, στον Άγιο Νικόλαο,
όπου εγώ εκεί μεγάλωσα και ήταν και η δουλειά μου πριν ξεκινήσω να και φύγω από τη Χάνη και αρχίσω να δουλεύω για την τηλεόραση στην Ετρία. Και εκεί ουσιαστικά το είδος της ψυχαγωγίας που γινότανε ήταν αυτό. Δεν είμαι ο μόνος, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Όχι, είναι σημαντικό που το λέτε αυτό, ότι επηρεαστήκατε δηλαδή από τη δουλειά σας εκεί στις κατασκηνώσεις και τα λοιπά. Βεβαίως και από πιο μικρός, όταν ήμουν από 6 χρονών μου φορούσαν μια περούκα και με βάζαν στο θεατράκι και κάτι έλεγα. Δεν ξέρω τι έλεγα, πάντως μπορεί να ήταν και ένα είδος stand-up. Χωρίς να το ξέρουμε. Μάλιστα. Επειδή κάνατε και κινηματογράφο και τηλεόραση και θέατρο και έχετε συνεργαστεί και με μεγάλους ηθοποιούς, με προσωπικότητες του χώρου, σας έτυχε ποτέ κάποιον που συναντήσατε να, και τον θαυμάζατε όταν τον γνωρίσατε να τον απομυθοποιήσετε? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Το καλό είναι ότι δεν μου έτυχε κάτι ακραίο. Σαν αυτά που ακούσαμε και ακούμε και συνεχίζουμε να ακούμε μέχρι να ολοκληρωθούν και οι δικαστικές καταστάσεις. Διαδικασίες, ναι. Είναι πολλές οι φορές που στο επάγγελμά μας μπορεί κάποιος άνθρωπος να πει και κάτι παραπάνω ή να κάνει και κάτι παραπάνω, αλλά δεν έχω γνωρίσει εγώ τουλάχιστον, ξέρετε, κάτι ακραίο, κάτι που να με κάνει να φύγω από μια παράσταση ή να γίνει ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που να μαλώσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε και όλα αυτά. Έχετε συνεργαστεί αρκετά με τον Στράτο Μαρκίδη και τις ταινίες που έκανε. Αυτό πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Αυτή η συνεργασία μου είχαν φωνάξει, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός που κάνανε τότε με τον αείμνηστο τον Ευρυπιώτη, ήταν η Χρύσα Ιρόπα, ήταν ο Τσιμιτσέλης. Ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης. Μπράβο, μου ζητήθηκε να κάνω ένα guest και στο γύρισμα επάνω ο Στράτος ο Μαρκίδης, που δεν είχαμε προσωπική σχέση και επαφή, ενθουσιάστηκε μαζί μου. Μεγάλωσε και λίγο το ρόλο μου σε εκείνο το έργο και μετά για τις επόμενες 3-4 ταινίες του με είχε μέσα στους πρωταγωνιστές. Αυτό το να γίνονται remake ελληνικών ταινιών και μάλιστα τόσο κλασικών όπως ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός, πώς το βλέπετε? Δεν υπάρχει πάντοτε ο φόβος ότι το έχουμε δει στην τηλεόραση και τώρα γίνεται να συγκριθεί ο Αυλονίτης και ο Ρίζος με τους νεότερους ηθοποιούς? Ναι, αδικούνται δηλαδή οι νεότεροι ηθοποιοί, ναι. Ναι, αυτό είναι κάτι που γίνεται αυτόματα δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί αυτές οι ταινίες προβάλλονται ακόμα. Ναι. Οπότε τα έχουμε όλοι, τις γνωρίζουμε, τις έχουμε δει τόσες φορές και έτσι είναι ακαρία η σύγκριση. Κάποιες από αυτές που γυρνάμε και τώρα έχουν μια επιτυχία. Κάποιες άλλες όμως δεν νομίζω ότι μπορούν να ξεπεράσουν ποτέ την πρωτότυπη. Βέβαια. Τώρα, μετά τον ΑΡΚΑ, το εκτός ελέγχου, τι σχέδια έχετε για το μέλλον? Δεν συνηθίζω να σχεδιάζω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι όμως ότι έχω δώσει τα χέρια, έχω κλείσει για το χειμώνα μία θεατρική δουλειά που θα είναι στο Θέατρο Βέμπο και θα κάνουμε το Full Monty, η διασκευή, το άντρες έτοιμοι για όλα. Εκεί θα είναι και ο κύριος Γαλίτης, αν όλα πάνε καλά, θα είναι ο Αντώνης Σολουδάρος, η Ελένη Καρακάση. Εξαιρετικοί όλοι τους. Ναι, η Παρθένα η Χοροζίδου και διάφοροι άλλοι που δεν τους ξέρω και όλους, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάνει και κάποια συνάντηση. Τώρα βλέπω ότι θα γίνει θεατρική παράσταση μια ταινία που αυτό τώρα πάλι υπάρχει η σύγκριση, ότι επειδή είναι και με γνωστή ταινία και την έχει δει ο κόσμος, βέβαια έχει αρκετά χρόνια από τότε που πρωτοπαίχτηκε και κάποιοι ίσως να μην την έχουν δει. Έχει παιχτεί και στο θέατρο. Ναι. Πολύ παλιότερα
σε μια διασκευή του κυρίου Φασουλή, αν θυμάμαι καλά, και στη συνέχεια με μεγάλη επιτυχία κάτω στην Αθήνα, στο θέατρο Λαμπέτη, με τη διασκευή του ΡΕΠΑ Παπαθανασίου. Εδώ πάλι δεν υπάρχει η σύγκριση, δηλαδή θα έρθω να δω τον Καλυβάτση πώς θα το κάνει, πώς το είχε κάνει ο Ρόμπερτ Καρλάιλ, ξέρω εγώ, στο Φουρμόνι. Δεν νομίζω να κάνει κάποιος τέτοια σύγκριση. Ίσως μην παρεξηγηθεί και ο Ρόμπερτ, τώρα και έχουμε προβλήματα. Μάλιστα. Οπότε θα είστε εκεί το χειμώνα. Βεβαίως βλέπω ότι μέχρι και τα μέσα περίπου του Σεπτεμβρίου θα παίζετε το Ναρκά σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Και ταυτόχρονα θα έχουμε ξεκινήσει από τέλη Αυγούστου και, και τις πρόβες για το... για το Full Monty. Μάλιστα. Πλέον οι πρόβες κανονικά, γιατί μας λέγανε άλλοι ηθοποιοί ότι την περίοδο του κορονοϊού κάνανε ακόμα και πρόβες μέσω διαδικτύου. Ναι, σε αυτό πρέπει να σας πω ότι μου είχε γίνει μια πρόταση και αρνήθηκα, γιατί εντάξει, είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε την εργασία μας, τηλεεργασία από το σπίτι, αλλά αυτό μάλλον είναι για τις τράπεζες και για κάποια γραφεία. Ναι. Τώρα να κάνουμε θέατρο από το διαδίκτυο δεν γίνεται. Mm-hmm. Πρέπει να κουμπιόμαστε, πρέπει να κοιταζόμαστε. Και πρέπει οι άνθρωποι γενικότερα στη ζωή να μπορούμε να αισθανόμαστε. Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Καλυβάτση, τη συζήτησή μας, έχετε κάνει, όπως είπαμε, τηλεόραση, κινηματογράφο, θέατρο. Είχατε βγάλει και CD εκεί με τους Μπλε, ένα τραγούδι παλιότερα. Ναι. Ναι, έχετε κάνει πολλά πράγματα. Ποιο είναι το αποθυμένο, τι είναι αυτό που θα θέλατε να έχετε κάνει και μέχρι στιγμής δεν έτυχε? Ειλικρινά σας λέω, δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν έχω αποθυμένο. Θέλω να περνάω καλά, θέλω να είναι ομαλά τα πράγματα γύρω μου, να περνάνε και οι υπόλοιποι άνθρωποι καλά, γιατί πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή όχι για να ταλαιπωρούμαστε, αλλά για να περνάμε καλά και σε αυτόν τον παράδεισο που μας έχει δοθεί. Τώρα βέβαια το ανθρώπινο το είδος είναι λίγο μυστήριο και... έχει τον τρόπο να κάνει τον παράδεισο κόρεση. Δυστυχώς. Αλλά θα το καταπιούμε και εφόσον θα έχουμε την υγεία μας, θα τα καταφέρνουμε να περνάμε καλά μέσα από την όποια δυσκολία. Για τα υπόλοιπα λοιπόν, την Κυριακή 9 και 4 το βράδυ στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών, Αρκάς εκτός ελέγχου, με τον Σωτήρη Καλυβάτση βέβαια, τον Γιώργο Γαλίτη, την Κωνσταντία Χριστοφορίδου, τον Χρήστο Τρυπόδη, τον Δημήτρη Αγορά, την Αθηνά Τρυπόδη, τον Μανώλη Γκίνη και τον Παντελή Καναράκη, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγορά. Παίζει και σκηνοθετεί. Έτσι ακριβώς. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι και η Αθηνά Τρυπόδη είναι ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο είναι καταπληκτικό. Και βέβαια ο Μανώλης Γκίνης, ο οποίος έγινε γνωστός σε όλους μας από τη σειρά στην ΕΡΤ «Τα καλύτερα, μας χρόνια», mm-hmm, που είναι ένα καταπληκτικό παιδάκι και πολύ καλός ηθοποιός. Και όπως λέει και ο ίδιος, εγώ δεν θέλω να γίνω ηθοποιός, εγώ θέλω να γίνω κτηνίατρος. Α, ωραία. Και εγώ τους πληρώνω ότι κτηνίατρος πρέπει να γίνει, γιατί είναι πάρα πολλά τα κτηνή γύρω μας. Μάλιστα, κύριε Καλυβάτση, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είστε προληπτικός ή όχι? Να ευχηθείτε καλή επιτυχία. Ωραία. Θέλουμε τη θετική σας ενέργεια και σας περιμένουμε όλους στα Μουδανιά. Υπόσχομαι ότι θα περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα για μια μισή ώρα. Από καρδιάς λοιπόν καλή επιτυχία, κύριε Καλυβάτση. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά και σας περιμένουμε. Μην τυχόν και δεν έρθετε. Θα είμαστε εκεί. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Σωτήρη Καλυβάτση, φίλες και φίλοι, μια πραγματικά απολαυστική συνέντευξη. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.